Πρώτα απ' όλα για το πρωτάθλημα, για την καινούργια σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή αγωνιστική χρονιά σε όλες τις ομάδες. Πάνω απ' όλα υγεία για όλο τον κόσμο και ανεξαρτήτως από το συνεχιστής πρωταθλητής. Αυτό είναι πολλά πράγματα μας ήδη. Ένα, να γίνει ένα καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να βοηθήσουμε όλοι από τη μεριά μας για να αναβαθμιστεί λίγο αυτό που λέγεται λακωνικό ποδόσφαιρο. Και στο τέλος, το ξέρετε καλύτερα, ποδόσφαιρο είναι, μπορεί, είναι πολλοί παράγοντες να μην πάρεις και αυτό που δικαιούσε, έτσι. Ανεξάρτητα ποιος θα το πάρει. Ντέρμπι, έναρξη με ντέρμπι. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έφερε η κλήρωση ένα τοπικό ντέρμπι και από δύο άτυπα, στο πούμε, φαβορί για το τίτλο. Εντάξει, αυτή είναι η νόμη του ποδοσφαίρου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε την κλήρωση. Σίγουρα, αν με ρωτάτε, ειλικρινά θα ήθελα να το μάτσο με το Γήθιο να είναι λίγο πιο αργά, γιατί εν αντιθέσει με το Γήθιο που έχει μια ομάδα με ομοιογένεια, είναι παιδιά που παίζουν χρόνια μαζί. Εμείς τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε πάλι αυτό που λέγεται Αστέρας, αυτό που υπήρχε τα παλιά χρόνια, μια ομάδα με φανέλα και με δυναμική. Και εντάξει, έτυχε αυτό, τώρα και θα παλέψουμε και εμείς το καλύτερο, όπως και η ομάδα του Γηθίου, έτσι, και τους εύχομαι και αυτοί να έχουν μια καλή χρονιά. Αγωνιστικά πώς είναι ο Αστέρας? Θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία, 7 εβδομάδων. Από θέμα ενέργειας δυνάμεων θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό που σας ξαναλέω, ότι μειονεκτούμε έναντι του Γηθίου, χωρίς να είναι πρόφαση. Είναι το θέμα που είναι μεγάλο όμως για μένα, σημαντικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο, το κομμάτι ομοιογένεια. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε φέρει παιδιά και εκτός Λακωνίας και παιδιά αξιόλογα εντός του νομού από μεταγραφές και μετά κάποια παιδιά από πέρσι που υπάρχουν ρόστερα, ας πούμε, και προσπαθούμε τώρα να γίνουμε ομάδα ανταγωνιστική. Το Γήθιο αυτό το πράγμα το έχει, γιατί έχει έναν κορμό και δεν είναι ένα-δύο χρόνια, από ό,τι ξέρω είναι 6-7 χρόνια μαζί. Εντάξει, αυτά έχω να πω, τώρα θα δούμε. Κύριε Θανασάκη, βρισκόμαστε στο γήπεδο του Βλαχιώτη, εδώ που σε λίγες ημέρες, την ερχόμενη Κυριακή, ξεκινάει το πρωτάθλημα και με ντέρμπι για τον Αστέρα, Αστέρας Ολυμπιακός Γηθίου. Ένα σχόλιο γενικά για την έναρξη του πρωταθλήματος και ένα σχόλιο βεβαίως για το μεγάλο ντέρμπι της Αλφα Λακωνίας. Ναι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε ένα, πιστεύω, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν να ενισχύσουμε αυτή την ομάδα που λέγεται Αστέρας Βλαχιώτη. Θέλω και πάλι να ευχηθώ σε όλους υγεία, να είμαστε καλά και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στο γήπεδο. Θέλω την ευκαιρία που μου δόθηκε τώρα να ευχαριστήσω δημόσια όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει την ομάδα του Βλαχιώτη και βοηθάνε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, στους χορηγούς. Εμείς ξεκινήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ασχοληθήκαμε με κάποιους παράγοντες. Είμαστε παιδιά όλοι που αγαπάμε το χωριό. Ο καθένας από την πλευρά του δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για να έχουμε αυτή την ομάδα στο χωριό μας. Λοιπόν, κάνουμε προσπάθεια μεγάλη. Θέλω να καλέσω τον κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο, να βοηθήσω την ομάδα σε κόσμια επίπεδα και ο καλύτερος θα κερδίσει. Βέβαια, συμφωνώ και εγώ, όπως είπε και ο coach, θα θέλαμε και εμείς αυτό το ντέρμπι να είναι λίγο πιο αργότερα. Το φαβόρι βέβαια είναι το Γήθιο, γιατί όπως είπε και πάλι ο coach, έχουν μια ομάδα με ομοιογένεια, καλή ομάδα. Τους σεβόμαστε, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στο γήπεδο.